Παναγιώτατε, Πάτερ και Σεπτέπιμενάρχα της Αγιωτόκου Πόλεως Θεσσαλονίκης, ελογημότατοι κύριοι καθηγητές, σεβαστοί πατέρες, ευλαβέστατοι διάκονοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, πάλι νερό χαίρετε. Και δικαίως θα ερωτήσετε, ποια η αιτία της χαράς μέσα στην κατήφια των ημερών, ποιο το νόημα του χαρουπιού λόγου του Παύλου στους σύγχρονους χαλεπούς καιρούς, πώς να χαίρεται κάποιος όταν ανθενίζοντας γύρω του βλέπει την κοινωνική ανομία, την απόγνωση, τη μοναξιά, την απώλεια νοήματος ζωής και την έλλειψη ελπίδας. Πώς να χαρεί κάποιος όταν η πίκρα, η χολή και η απογοήτευση ρίχνουν το μαύρο πέπλο τους στην πόλη. Πώς να χαρεί κάποιος όταν διαπιστώνει ότι έχουν κλαπεί τα όνειρα της νέας γενιάς. Όμως ο Απόστολος, που βρισκόταν σχεδόν πάντοτε υπό διωγμό, δεν διακρίνει τις εποχές σε κακές ή καλές. Γι' αυτό και πατρικά παρακαλεί τους Θεσσαλονικείς: πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Και οι κάτοικοι της πόλεως αυτής, παρά την πολύμορφη κρίση, έχουν πλείστους λόγους να χαίρονται, ακόμη και σήμερα. Πρώτον, μπορούν να χαίρονται για τη μεγάλη πνευματική κληρονομιά και την πολιτιστική παρακαταθήκη που τους κληροδότησαν οι μάρτυρες, οι Άγιοι, οι Όσιοι και οι ήρωες της πίστεως και της πατρίδος. Δεύτερον, μπορούν να χαίρονται την ιστορική επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης. Τρίτον, ιδιαίτερα σήμερα, αιτία χαράς αποτελεί η ετήσιος μνήμη του Θεοφόρου Πατρός και διδασκάλου της Εκκλησίας, Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που πόνεσε για αυτή την πόλη, διακόνησε αυτή την πόλη και κόσμησε τον αρχιερατικό της θρόνου. Του Αγίου, που τιμάται σήμερα, μια μέρα μετά την εορτή του Μεγάλου Πατρός της Εκκλησίας, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δια το είναι αυτόν νέων Χρυσόστομων. Και η μνήμη αυτή, αδελφοί μου, θα είχε ατονίσει εάν δεν σωζόταν το χαριτόβρητο και θαυματουργό λείψαν του Αγίου, εάν δεν βρισκόταν φυλακόλουθοι προσκυνητές, αλλά και άξιοι ποιμένες και διάδοχοι του Αγίου για να συνεχίζουν το θεόφιλες έργο του. Και είναι γνωστό ότι στη διάρκεια της τουρκοκρατίας η λατινική προπαγάνδα προσπάθησε με πολλούς τρόπους να διαβάλει το έργο του Αγίου Γρηγορίου, να διαβάλει τον Άγιο Γρηγόριο ως αιρετικό και φαυλόβιο, να αφανίσει το έργο του και να προσβάλει την μνήμη του. Μόνο τούτο αναφέρω ως παράδειγμα. Στους δύσκολους εκείνους καιρούς, πολλοί νέοι από την Ορθόδοξη Ανατολή φοιτούσαν και σπούδαζαν στη σχολή Αγίου Αθανασίου της Ρώμης, που είχε ιδρυθεί από τους Πάπες για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Εκεί οι φοιτητές, για να γίνουν αποδεκτοί, έπρεπε να αναθεματίσουν μεγάλους Έλληνες πατέρες και θεολόγους, όπως τον Φώτιο, Σέργιο, Νικηφόρο, Γενάδιο, Μάρκο Εφέσο τον Ευγενικό, αλλά και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ένας φοιτητής από τη Θεσσαλονίκη πλήθηκε να κάνει το ίδιο. Τους άλλους πατέρες δεν τους γνώριζε και δεν έδωσε καμιά σημασία. Όταν όμως είδε ότι έπρεπε να απορρίψει τον Άγιο Γρηγόριο, έφρυξε και εταράχθη, όπως ομολογεί ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος. Διότι στη Θεσσαλονίκη προσκυνούσε το τίμιο λείψανό του και τον τιμούσε ως Άγιο. Έγραψε λοιπόν τότε ένα γράμμα στον πατέρα του, ρωτώντας τον τι να πράξει στην προκειμένη περίπτωση. Εκείνος του απάντησε ότι δεν πειράζει,
ας υπογράψει τον αναθεματισμό προκειμένου να συνεχίσει εκεί τις σπουδές του. Το γεγονός πληροφορήθηκε ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος, που βρισκόταν τότε σχολάρχης στη Θεσσαλονίκη, και εκφώνησε θερμό λόγο εναντίον της τακτικής αυτής, επιτιμώντας τον πατέρα του παιδιού και τη στάση του. Βλέπετε, ορισμένα πράγματα είναι τόσο πολύτιμα που και σε δύσκολους ακόμη καιρούς δεν μπορεί να απολούνται. Ο καθής από εμάς ας κάνει τις αναγωγές του. Όμως και στους νεότερους χρόνους υποτιμήθηκε ο Άγιος, θεωρούμενος όμως από άλλη οπτική γωνία. Πριν μερικά χρόνια, σε περιοδικό Λόγου και Τέχνης της Θεσσαλονίκης γράφτηκε ότι, εισαγωγικά, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, είναι Άγιος της άρχουσας τάξης. Και αυτό γιατί? Επειδή τάχα υπερασπίστηκε τους ευγενείς κατά την επανάσταση των ζηλωτών του 14ου αιώνα. Υποστηρίχθηκε επίσης ότι, για την πολιτεία του αυτή, οι λαϊκές μάζες δεν τίμησαν εισάξια με τους άλλους Αγίους της πόλης, όπως τον Άγιο Δημήτριο, τον Γρηγόριο, τον Παλαμά. Η άποψη όμως αυτή, αδελφοί μου, υπεραπλουστεύει τα πράγματα και αφήνει αιχμές και κατηγορίες για παραπλανητικές εντυπώσεις. Διαφορετική εντελώς γνώμη θα σχηματίσει ο νυφάλιος μελετητής της ιστορίας και του συγγραφικού του έργου. Εξάλλου, όλοι οι Άγιοι μιμούνται τη ζωή του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε για τη συντηρία όλου του κόσμου. Έτσι και ο Άγιος Γρηγόριος, που αγωνίστηκε για την πνευματική καλλιέργεια και την ειρήνευση του λαού του, αναδείχθηκε οικουμενικός διδάσκαλος και κήρυκας της αληθείας, που ανήκει σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, σε πλούσιους και πένιτες, εγκρατείς και ράθυμους, νέους και ηλικιωμένους, άντρες και γυναίκες, κληρικούς και λαϊκούς, σοφούς και απαίδευτους, μοναχούς και κοινοβιάτες. Για την ενέργεια των παραπάνω κατηγοριών αρκεί μόνο η παράθεση κάποιων απασπασμάτων από ομιλία του που εκφωνήθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά την πολυτάραχη εκείνη η εποχή του 14ου αιώνα και μάλιστα στα πρώτα έτη της αρχιερατείας του. Καυτηριάζοντας τότε ο Άγιος Γρηγόριος την κοινωνική αδικία, την υπέρογγη φορολογία και την μισανθρωπία των ισχυρών της εποχής, φθάνει να τους παρομοιάζει με αιμοβόρα σκυλιά και άγρια γουρούνια που αρπάζουν την περιουσία των αδυνάτων. Διεκτραγωδώντας τα δεινά της πόλης, γράφει: «Καταντήσαμε να μην καταφέρνουμε σχεδόν τίποτα άλλο εκτός από τον αυτήρμο ένας τον άλλο και να βλάπτουμε τους φτωχοτέρους μας. Οι εξουσιαστές αυξάνουν ακόμη περισσότερο την καταπίεση των φτωχών, επιβάλλοντας βαρύτερους φόρους στους εργάτες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο υψώνουν οι φτωχοί τη φωνή τους ενάντια σε εσάς που κατέχετε την εξουσία, γιατί δεν μπορούν να υποφέρουν την άσπλαχνη και μισάνθρωπη διάθεση των φοροεισπρακτέρων και την συνεχή βία και αδικία που προέρχεται από εσάς που είστε οι ισχυρότεροι τους». Και καταλήγει ότι «και μέχρι μοναχών έφτασε της επικυχημένης αδικίας των ρήθρων». Όμως, ο Άγιος Γρηγόριος είναι γνωστός όχι τόσο για την κοινωνική του διδασκαλία, η οποία όντως είναι πρωτοποριακή, αλλά για την ησυχαστική και νηπτική διάσταση του έργου του. Ανέλαβε μάλιστα να υπερασπιστεί τους ησυχαστές μοναχούς, τους οποίους κατηγορούσε ο Βαρλάμ Καλαβρός, στηριζόμενος σε αφηρημένες φιλοσοφικές ιδέες. Έτσι, ο Άγιος Γρηγόριος, συντάσσοντας τις τριάδες ένα βαθύτατο θεολογικό σύγγραμμα, διασαφηνίζει την ορθόδοξη πίστη για την αμαρτία, την ενσάρκωση, τη λύτρωση, την αξία της άσκησης, τη χάρη της προσευχής, τη χάρη των Ιερών Μυστηρίων, την ενότητα Παλαιάς και Κοινής Διαθήκης. Σημαντική είναι η θέση του για τη διάκριση αμέθεκτης ουσίας και αιώνιων δημιουργικών και προνοιακών ενεργειών στο Θεό. Το έργο του, που στηρίζεται στην προγενέστερη χριστιανική παράδοση, έγινε συνοδικώς αποδεκτό από την Εκκλησία, που τον κατέταξε στη χωρία των μεγάλων διδασκάλων της. Ο Θεός
για τον Άγιο Γρηγόριο δεν είναι αφηρημένη έννοια, δεν είναι φιλοσοφική ιδέα, αλλά πρόσωπο ζών. Πρόσωπο ζών εντός της ιστορίας, που καλεί σε κοινωνία για να θεώσει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν η άσκηση και η προσευχή αποτελούν θετική ανταπόκριση και απάντηση στη Θεία Πρόσκληση και συμβάλλουν στην άνθηση της χάριτος του Αγίου Βαπτίσματος. Συμβάλλουν στην άνθηση των δωρεών του Αγίου Χρίσματος. Με τη χάρη της αδιάλειπτης προσευχής αποκαλύπτεται η εντός ημών βασιλεία. Αποκαλύπτεται ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος. Αποκαλύπτεται το Θείο Φως, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Το Θείο Φως, ως ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, δεν φωτίζει μόνο όσους έχουν φτάσει σε ανώτερα στάδια πνευματικής τελειώσεως, αλλά κάθε άνθρωπο. Αρχικά, συνδράμει να αναγνωριστεί η αμαρτία και η τραγική κατάσταση της πτώσεως. Κατόπιν, η λεπτή άβρα του Θείου Φωτός φέρει στε αυτογνωσία και αποκαλύπτει το εσωτερικό σκότος. Γι' αυτό και ο Άγιος προσευχόταν, «Κύριε, φώτισον μου το σκότος, φώτισον μου το σκότος». Σταδιακά όμως ο χριστιανός που ασκείται και αγωνίζεται εντός της Εκκλησίας, φωτίζεται και εν το φωτί της δόξης του Θεού, θεωρεί το ανέσπερον φως, αποκτά την ειρήνη των λογισμών, αναπνέει την ελευθερία του πνεύματος και γίνεται Υιός Θεού κατά χάριν. Ο αγώνας, διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για την κάθαρση από τα πάθη, τη μετασυσχίωσή τους σε αρετές και την πνευματική μεθυλικίωση, διεξάγεται κυρίως στην καρδιά του χριστιανού. Η καρδιά είναι το ταμείο των λογισμών και το πρώτο σαρκικό όργανο του λογιστικού κατά τον Άγιο. Οπότε, η πνευματική εγρήγορση και η μετάνοια, η διόρθωση και η προσευχή συνδέονται με το θρόνο της χάριτος, δηλαδή την καθαρή καρδιά. Η στροφή προς τον έσω άνθρωπον δεν καλλιεργεί την ατομική σωτηρία, όπως νομίζουν ορισμένοι, αλλά παρέχει την ευκαιρία φιλάδελφου ανοίγματος προς τον πλησίον. Το άνοιγμα αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις υγιούς κοινωνικότητας, χωρίς εμπάθεια. Απαλλάσσει τον άνθρωπο από εμπαθείς λογισμούς. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο άνθρωπος ασκείται όχι μόνος του, αλλά με τους συνανθρώπους του και σώζεται διά των συνανθρώπων του και με τους συνανθρώπους του εντός της Εκκλησίας, διά των μυστηρίων και της ασκήσεως. Ο σύγχρονος άνθρωπος διακρίνεται για τη μεγάλη εξωστρέφεια, την υπέρμετρη κινητικότητα, την έντονη δραστηριότητα, αλλά και την επιφανειακή κριτική των πάντων. Κρίνει τους πάντας και τα πάντα. Επαναλαμβάνει κάθε μέρα στη ζωή του το προπατορικό αμάρτημα. Δε φταίω εγώ, ο άλλος φταίει. Όμως, και η κρίση, η πνευματική που λέμε, έχει ονοματεπώνυμο. Αφορά όλους και τον καθέναν ξεχωριστά. Και όλους εμάς, όλοι μας έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Έχουμε λοιπόν την τάση να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Παράλληλα, στον εκκλησιαστικό χώρο προβάλλεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της εν Χριστώ ζωής και μάλλον υποτιμάται η μυστηριακή, ησυχαστική, ασκητική και νηπτική διάσταση της πνευματικής ζωής. Όμως, οποιαδήποτε κοινωνική δράση και προσφορά για να είναι επιτυχής χρειάζεται εσωτερική ησυχία, καθαρή καρδιά και φωτισμένο νου. Ανάλογα αισθητήρια απαιτούνται για να αξιολογεί κάποιος καθαρά και την σύγχρονη πραγματικότητα, αλλά και την παρουσία των Αγίων, των οποίων η αξία είναι διαχρονική. Τα θαύματα και η χάρη τους επιτελούνται σε κάθε εποχή. Ανάλογα αισθητήρια όμως, λεπτά και γυμνασμένα, απαιτούνται για να βλέπει κάποιος και το κάλος της κτήσεως. Και στο κάλος της κτήσεως να ατενίζει το δημιουργικό χέρι του Θεού και να αναφωνεί «Όσο μεγαλύτερα τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Παναγιώτατε Πάτερ,
σε πτέκει άξιε διάδοχη του Αγίου Πατρός Σιμών Γρηγορίου του Παλαμά. Φαίνεται ότι με τη διδασκαλία και το έργο του, ο Άγιος του 14ου αιώνα προετοίμαζε το γένος να αντέξει στην επερχόμενη πεντηκατοετή αιχμαλωσία. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι σήμερα που θεωρούν ότι η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου για πρόταξη της άσκησης, της λυτής ζωής, της εσωτερικής ησυχίας και της προσευχής λύανε τις ψυχές των χριστιανών και τις μπόλιασε με τη διπλή εντολή της αγάπης προς τον Θεό και της αγάπης προς τον πλησίον. Το ησυχαστικό κλίμα του 14ου αιώνα, που ανανεώθηκε με τη φιλοκαλική κίνηση του 18ου αιώνα, μπόλιασε το γένος με ήθος συντετριμένης καρδίας και μυστικής εν Χριστώ καύχησης. Και αυτή ακριβώς η εσωτερική δύναμη κράτησε άσβεστη τη φλόγα της πίστεως και ζωντανή την ελπίδα για 500 χρόνια. Ιδού λοιπόν οι λόγοι της χαράς και της ευφροσύνης κατά τη σημερινή λαμπροφόρα ημέρα. Ιδού οι λόγοι της μυστικής εν Χριστώ καυχήσεως. Παναγιώτατε, ευχηθείτε μαζί με τον τιμόμενο Άγιο να απαλλάξει ο Πανάγαθος Θεός τον Κρίγιονο και το λαό, τους άρχοντες και αρχομένους, απ' την αφροσύνη, τις έρηδες και το αμοιβαίο μίσος που πάει να γεννηθεί στην κοινωνία. Να δωρήσει ο Θεός την καταλλαγή, την ενότητα και την εσωτερική ειρήνη. Ευχηθείτε μαζί με τον Άγιο, με την προσευχή που απίφθινε μπαίνοντας στην πόλη. Είναι άρχοντες και αρχόμενοι, και επιμένες και επιμενόμενοι, προσέν βλέποντες, το Άγιον του Θεού θέλει ματιρούντες και υπό το Κυρίου που οδηγούμενοι, και νυν εύρωμεν ευζωίαν και τις μελούσεις επιτύχομεν μακαριότητος, εις γέννη το πάντα σημάς επιτυχήν, χάριτη και εκτιμής και φιλανθρωπία του Πατρός, με τούτο Πατρί, πρέπει δόξα συν το Παναγίο και ζωοποιώ αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ.